Είμαι η Δήμητρα και αυτό είναι το Makeup is not a crime. Το 2018, στα τέλη του 2018, νομίζω ότι ήταν γύρω στον Νοέμβριο, το Ζάρα μας άφησε άφωνους, τουλάχιστον εμένα, ανακοινώνοντας την beauty σειρά του. Εδώ και αρκετό καιρό ήθελα να δοκιμάσω προϊόντα αυτής της σειράς. Την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς σκεφτόμουν διάφορα θέματα για τα βίντεό μου, σκέφτηκα γιατί όχι. Οπότε έκανα την παραγγελία μου και σήμερα θα δούμε μαζί τις πρώτες εντυπώσεις που θα μου αφήσουν μερικά από τα προϊόντα που αγόρασα από την beauty σειρά των Ζάρα. Πάμε όμως να πούμε κάποιες μικρές λεπτομέρειες όσον αφορά τα προϊόντα, τι προϊόντα έχει βγάλει, πού μπορείτε να τα βρείτε, πόσο κάνουν κτλ. Λοιπόν, έχει το λανσάρισμα της beauty σειράς των Ζάρα έχει ξεκινήσει μόνο με προϊόντα χιλιών. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπορείς να βρεις μόνο προϊόντα χιλιών, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Δεν έχω κοιτάξει στο εξωτερικό τι μπορείτε να βρείτε. Τι είδους προϊόντα έχει κυκλοφορήσει? Λοιπόν, έχει κυκλοφορήσει τα κλασικά bullet lipstick, τα κλασικά κραγιόν που ξέρουμε όλοι, liquid lipstick, υγρά κραγιόν, μολύβια χιλιών, top coats, δηλαδή είναι ένα υγρό κραγιόν σε γελιστερή μορφή, το οποίο μπορεί να φορεθεί είτε μόνο του είτε πάνω από ένα liquid lipstick matte για να δώσει λάμψη. Επίσης έχει βγάλει και τα Jumbo Jet, τα οποία στην ουσία είναι γιγάντια μολύβια κραγιών. Εκτός των μεμονωμένων προϊόντων, έχει κυκλοφορήσει και δύο set με προϊόντα. Το Zara Kit Behind the Scenes, το οποίο περιέχει ένα μολύβι χιλιών, ένα υγρό κραγιόν και ένα κανονικό κραγιόν, κλασικό κραγιόν bullet, το οποίο είναι στην απόχρωση 01, την οποία έχει επιμεληθεί η Pat McGrath. Και το δεύτερο είναι το Zara Ultimate Trio, το οποίο περιέχει 3 bullet lipsticks, δηλαδή 3 κλασικά κραγιόν, σε αποχρώσεις 01, 03 και 11. Τα bullet lipsticks είναι εμπλουτισμένα με την αντιοξειδωτική βιταμίνη Epsilon για άνετο κινδυνευτικό τελείωμα, έτσι που γράφει μέσα στο site των Zara. Η φόρμουλά τους, μιλάμε πάντα για τα κλασικά lipstick, είναι ελαφριά και δεν στεγνώνει. Λοιπόν, πού τα βρίσκουμε τώρα? Τα βρίσκεις σίγουρα online. Εγώ online έκανα την παραγγελία μου, το link θα το βρείτε κάτω στο κουτί περιγραφής. Δεν έχω βρει σε κάποιο κατάστημα, φυσικό κατάστημα, κάποια από τα καλλιτικά αυτής της σειράς. Αν κάποιο από εσάς έχει πετύχει ή έχει βρει κάπου σε φυσικό κατάστημα κραγιόν ή άλλα προϊόντα της σειράς αυτής, ας το γράψει από κάτω για να το δούμε και οι υπόλοιποι. Πάμε τώρα στο πόσο κοστίζουν τα προϊόντα αυτά. Όπως είπαμε, είναι Ζάρα, οπότε περιμένουμε σίγουρα να είναι κάτι οικονομικό. Όχι εξωφρενικά οικονομικό, αλλά οικονομικό. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Τα κλασικά κραγιόν κοστίζουν 9,95 ευρώ. Τα liquid lipstick 7,95 ευρώ. Τα μολύβια χιλιών 4,95 ευρώ, τα Jumbo Jet κραγιών 7,96 ευρώ, τα Top Coats 7,95 ευρώ, το Zara Ultimate Trio 19,95 ευρώ, δηλαδή βγαίνει γύρω στο 6,70 το κάθε κραγιόν, ενώ το Zara Kit Behind the Scenes 19,95 ευρώ. Και ήρθε η μεγάλη στιγμή να δούμε τα δικά μου προϊόντα, αυτά που έχω παραγγείλει εγώ. Δεν τα έχω βγάλει καν από το πακέτο, απλά έσκισα το κουτί για να μην φανεί η διεύθυνσή μου. Λοιπόν, κλασικό κουτί Ζάρα, έχει έρθει σε αυτό εδώ το χάρτινο. Η απόδειξη, άλλο χαρτί. Wow. Λοιπόν, έχω παραγγείλει δύο πράγματα, το Behind the Scenes Kit και ένα κλασικό lipstick, όχι λίγο lipstick, lipstick. Πάμε να ξεκινήσουμε με το Behind the Scenes Trio, το οποίο έχετε σε αυτήν εδώ τη συσκευασία. Είναι μια μεταλλική σαν κασετίνα, έχει sticker απλά εδώ. Πίσω δείχνει τι περιέχει μέσα το κουτί, καθώς και τα συστατικά, και τα συστατικά ναι. Το sticker πίσω δεν είναι πολύ ωραίο, είναι λίγο σαν ξεθοριασμένο, λίγο εκεί η ποιότητά του. Πάμε να το ανοίξουμε. Ανυπομονώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το κουτάκι βγαίνει και μέσα είναι έτσι. Αυτό είναι το liquid lipstick, αυτό είναι το bullet crayon και αυτό είναι το μολύβι. Πάμε να δούμε. Βγάλουμε το μολύβι, το οποίο έχει μια πολύ ωραία μπλε σκούρα συσκευασία. Zara Line It Up, γράφει απ' έξω. Σαν ένα κλασικό μολύβι, τίποτα το περίεργο. Λοιπόν, ας δούμε πώς γράφει, είμαι πολύ περίεργη για να δω πώς γράφει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ creamy. Είναι πάρα πολύ ωραίο και μπλεντάρεται και πολύ ωραία. Η απόχρωση είναι εκπληκτική. Πάμε τώρα στο κραγιόν, το οποίο είναι έτσι. Είναι βαρύ, θα έλεγα. Έχει έρθει χτυπημένο. Ορίστε. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Μπροστά η μύτη του έχει, είναι,
έχει χτυπήσει το καπάκι. Έχει τόσο προϊόν μέσα. Φαίνεται πάρα πολύ όμορφη η συσκευασία. Το καπάκι λειτουργεί με μαγνήτη. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Ας κάνουμε ένα swatch να δούμε. Είναι πολύ όμορφη η απόχρωση. Πάρα πολύ όμορφη απόχρωση. Το κραγιόν γράφει Ζάρα, άμα το παρατηρήσετε πάνω. Πάρα πολύ όμορφη απόχρωση, είναι πανέμορφη. Πάμε να δούμε τώρα και το liquid lipstick, το οποίο είναι... Δεν βγαίνει κιόλας. Το οποίο και αυτό έχει την κλασική μπλε σκούρα matte συσκευασία, με χρυσά γράμματα, high matte γράφει επάνω. Ας το ανοίξουμε. Δεν μου μυρίζει κάτι περίεργο. Το μπουρτσάκι είναι έτσι. Το χρώμα φαίνεται αρκετά πλούσιο, δεν φαίνεται να κάνει κενά. Θα το δούμε βέβαια και στα χείλη πάνω το πώς είναι. Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε πάνω. Ανυπομονώ. Αν βλέπετε στο φως κάποια παιχνίδια, είναι ο ήλιος που κάνει κάτι περίεργα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το μολύβι, το οποίο είπαμε ότι είναι το νούμερο... Δεν λέει. Περίεργο, δεν λέει. Ποιο νούμερο είναι. Τέλος πάντων. Θα ξεκινήσουμε με το μολύβι από το kit. Θα σας φέρω λίγο πιο κοντά μου ώστε να βλέπετε καλύτερα. Λοιπόν, το μολύβι φαίνεται πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ εντατικό, δεν είναι καθόλου πάτσι, απλώνεται πάρα πολύ εύκολα, είναι πάρα πολύ όμορφο. Πάμε τώρα στο κραγιόν, το κανονικό κραγιόν, το νούμερο 01, ανυπομονώ πολύ, είναι οι απομένες μου υποχρώσεις εμένα αυτές. Είναι πανέμορφο. Δεν ξέρω πώς φαίνεται στην κάμερα. Είναι εκπληκτικό. Είναι κάτι ανάμεσα σε matte και satin. Δεν είναι ούτε satin ούτε matte. Το νιώθω πάρα πολύ ωραίο στο χείλη μου. Δεν το νιώθω καθόλου περίεργο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Η απόχρωση είναι εκπληκτική. Η αίσθησή του είναι σαν τα matte της MAC. Πάμε τώρα στο liquid lipstick, το οποίο είναι στην απόχρωση M11. Θα αφαιρέσω το κραγιόν που έχω τώρα, θα ξαναβάλω μολύβι και θα πάμε να το εφαρμόσουμε. Δεν χρειάστηκε να βουτήξω ξανά το πινελάκι μου μέσα για να το απλώσω. Έχει κάτι το οποίο με ενοχλεί αφάνταστα. Η βάση από το βουρτσάκι κουνιέται αρκετά με αποτέλεσμα να νιώθω ότι δεν είναι τόσο σταθερό ώστε να κάνω την εφαρμογή που θέλω εγώ. Άμα το παρατηρήσετε, κουνιέται πάρα πολύ το βουρτσάκι, η ένωσή του με το πλαστικό. Με ενόχλησε αυτό. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Κατά τα άλλα δεν κάνει καθόλου γραμμές. Στεγνώνει αρκετά γρήγορα, θα έλεγα. Δεν τονίζει τις λεπτές μου γραμμές. Το νιώθω πάρα πολύ άνετο. Συνήθως εγώ, όταν ένα liquid lipstick είναι αρκετά ξηρό, αμέσως αρχίζω και νιώθω κάποια τσιμπήματα στα χείλη μου, γιατί είναι λίγο ξηρά τα χείλη μου. Με αυτό δεν το νιώθω ακόμα. Νιώθω ότι είναι πάρα πολύ άνετο. Η απόχρωση μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ φορέσιμη, καθημερινή, θα έλεγα. Όπως και η 01 που ήταν στο κραγιόν, το χρονικό κραγιόν. Πώς σας φαίνεται, πείτε μου από κάτω. Έχετε δοκιμάσει εσείς αυτά τα κραγιόν? Θέλω να δοκιμάσω να βάλω λίγο από πάνω το κανονικό κραγιόν πάνω από το liquid lipstick. Το κάνω αυτό πολλές φορές, οπότε δεν είναι... Μ' αρέσει πάρα πολύ ο συνδυασμός αυτό. Πάμε τώρα να δοκιμάσουμε την άλλη απόχρωση που έχω πάρει από το μεμονωμένο κραγιόν, το μεμονωμένο bullet lipstick, το οποίο έχετε σε αυτήν εδώ την συσκευασία, η οποία είναι πάρα πολύ όμορφη, μου θυμίζει τη συσκευασία λίγο των Sephora. Απ' έξω γράφει Zara Ultimate, discover the full story on zara.com. Είναι ένα διάφανο ένας διάφανος πλαστικός κύλινδρος, ο οποίος ανοίγει με κάτι τάπες από κάτω. Μέσα έχει αυτό το χαρτί, το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου. Που είναι έτσι, μου φαίνεται λίγο πρόχειρο δουλειά για από την αλήθεια. Γιατί σου είναι κάτι διάφανο και απλά βάλανε ένα χαρτί μέσα, το τύλιξαν και ουπ, είσαι έτοιμος. Αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Ή τη συσκευασία με το 01, έχω πάρει την απόχρωση 16. Το ίδιο πρόβλημα. Γιατί και αυτό, παιδιά, άμα δείτε, έχει φαγωθεί επάνω και έχει μείνει μέσα στο καπάκι. Πολύ ενοχλητικό αυτό. Λοιπόν, θα βγάλω το κραγιόν που έχω τώρα για να δοκιμάσουμε την άλλη απόκριση. Παίρνω το καταστραμμένο μου κραγιόν. Αυτό είναι πολύ χτυπημένο επάνω. Λοιπόν, να σας κάνω και ένα swatch. Δεν σας έκανα ένα swatch. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι ένα φωτεινό κόκκινο.
Πάμε να το δοκιμάσουμε. Είναι πολύ ωραίο κραγιόν και αυτό. Δυσκολεύτηκα αρκετά να κάνω τις λεπτομέρειες χωρίς να έχω βάλει κάποιο μολύβι, κάποιο περίγραμμα, γιατί έχει φαγωθεί η μύτη του επάνω μου, αποτέλεσμα να μην έχω κάτι λεπτεπίλεπτο στο να κάνω τις γραμμές. Επίσης, κάτι που παρατήρησα σε αυτό που είναι λίγο πιο δύσκολο χρώμα για να το δουλέψεις, είναι, και θέλεις κάποια λεπτομέρεια να κάνεις, ότι είναι αρκετά πλατή το σημείο που κρατάς το κραγιόν, με αποτέλεσμα να με δυσκολεύει λίγο στο να το απλώσω, να κάνω την εφαρμογή του κραγιόν πιο εύκολα. Κατά τα άλλα, είναι πάρα πολύ όμορφο, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η απόχρωση. Δεν έχει κάνει νερά καθόλου. Αν με είδατε να βάζω και να ξαναβάζω κραγιόν επάνω, ήταν καθαρά για να καταφέρω να κάνω κάποιες λεπτομέρειες, καθώς δεν μπορούσα να κάνω με την σπασμένη μύτη του κραγιόν κάποια λεπτομέρεια, χωρίς περίγραμμα, τονίζω ξανά. Πάμε τώρα στην τελική μου γνώμη όσον αφορά τα προϊόντα που δοκίμασα από Zara. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλά προϊόντα, είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη. Ανυπομονώ να δω τι άλλο θα βγάλουν. Πιστεύω ότι ό,τι και να βγάλουν τα Zara, όχι ό,τι και να βγάλουν, πιστεύω ότι κατά κύριο λόγο θα είναι προσεγμένα και αξιοπρεπή προϊόντα. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Πάρα πολύ ωραία συσκευασία τους. Το μολύβι είναι από τα καλύτερα μολύβια που έχω δοκιμάσει. Δεν είμαι βέβαια η γκούρου των μολυβιών χιλιών, αλλά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο, για μένα τουλάχιστον, μολύβι εντατικό. Το liquid lipstick, θέλω να σας πω ότι προτού κάνω το γύρισμα με το κόκκινο κραγιόν, υπήρχε ένα κενό μισής ώρας περίπου, ώστε να δω ακριβώς το πώς νιώθω με αυτό εδώ, και δεν με ενόχλησε καθόλου. Γενικά, από ό,τι είχε παρατηρήσει, εγώ προτιμώ τα πιο εντατικά, οπότε αν είναι κάτι αρκετά ξηρό θα με ενοχλούσε πάρα πολύ εύκολα. Τα matte lipstick είναι πάρα πολύ ωραία, η τιμή όλων των προϊόντων είναι πολύ ελκυστική, δεν είναι τσάμπα, αλλά είναι είναι φθηνά κραγιόν και φθηνά προϊόντα, και γι' αυτό που σου προσφέρουν είναι πάρα πολύ καλά. Έχουν βγάλει και μεταλλικά κραγιόν, τα οποία δεν τα έχω δοκιμάσει και ούτε πρόκειται, δεν μου αρέσουν πάρα πολύ, δεν με ελκύουν τα μεταλλικά κραγιόν. Οπότε ναι, αν σας ενδιαφέρει να δοκιμάσετε, άμα δείτε κάποια απόχρωση που θεωρείτε ότι είναι ωραία, σας την προτείνω. Μου θυμίζουν αρκετά, μου βγάζουν αρκετά την αίσθηση που μου δίνουν τα matte κραγιόν από MAC. Αυτά. Οπότε ένα πολύ μεγάλο ναι στα προϊόντα, τουλάχιστον αυτά που έχω δοκιμάσει. Μπορεί κάποιες αποχρώσεις να μην λειτουργούν καλά. Δεν έχω δει καμία γραμμή, τίποτα άσχημο σε αυτά. Γράψτε μου από κάτω αν έχετε δοκιμάσει αυτά τα προϊόντα, αν τα έχετε δοκιμάσει πια και ποια είναι η δική σας γνώμη. Γιατί στον κάθε άνθρωπο το κάθε προϊόν συμπεριφέρεται διαφορετικά. Μπορεί σε μένα κάτι να μ' αρέσει, σε κάποιον άλλο να μην αρέσει. Για παράδειγμα, εμένα το Ariba μου φαίνεται από Colourpop πάρα πολύ ξηρό και υπάρχουν άλλα άτομα τα οποία ορκίζονται σε αυτό. Λοιπόν, οπότε είναι καλό να ακούμε διάφορες γνώμες και πώς ο καθένας βλέπει το κάθε προϊόν και πώς συμπεριφέρεται το κάθε προϊόν σε αυτό. Λοιπόν, αυτά από εμένα. Μέχρι την επόμενη φορά, να περνάτε καλά. Γεια!